Να καλημερίσω τον κύριο Καπραβέλο, τον καλό μας τον γιατρό, τον καλό μας φίλο πια. Επίσης, να καλημερίσω τον... Καλημέρα κύριε Αυτιά, καλημέρα. Καλημέρα γιατρέ μου. Καλημέρα καλώς σε όλους. Είναι. Κυρία Παθανασοπούλου, καλημέρα σας. Καλημέρα. Πάντα καλημέρα ο κύριος σας, Καρούζος. Καλημέρα σε όλους. Και βέβαια ένας καλός φίλος, καλημέρα. Πολύ καλός φίλος, ο κύριος Κρικέτος. Καλημέρα κύριε Κρικέτο. Καλημέρα κύριε Αυτιά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Εδώ είναι η ελληνική αστυνομία. Κύριε Κρικέτο, ο πατέρας του παιδιού, το οποίο παρενοχλήθηκε από τον δάσκαλό του, μου μίλησε και ήταν συγκλονιστικός. Παράλληλα έχουμε το μεγάλο θέμα με τα γλυκά νερά και την υπόθεση αυτή η οποία εξετάζεται. Και βέβαια μέσα σε όλα έχουμε ασφαλιστικό, εργασιακά, αλλά και κόσμο, αγαπητέ κύριε Καπραβέλο. Θέλω το πρώτο σας σχόλιο ότι έρχεται SMS για check-up που σημαίνει πρόληψη, το έχετε πει καιρό αυτό, πρόληψη ασθενειών. Και αυτό είναι μεγάλο θέμα κύριε Καπραβέλο. Ελάτε. Ένα από τα βασικά θέματα που έχει να αντιμετωπίσει η ιατρική επιστήμη, ναι, είναι η πρόληψη κύριε Αυτιά. Έτσι και μέσα σε όλα τα αθλητικά συστήματα υγείας, ναι, έχουν φροντίσει ακριβώς να προάγουν αυτή την αντίληψη, διότι είναι αυτή η οποία αποτρέπει την νόσο, αποτρέπει τις παθήσεις, αποτρέπει τις βλάβες, μάλιστα, στους οργανισμούς. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες σε εμάς. Καλύτερα το προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν. Δεν το είχαμε αναπτύξει κύριε Αυτιά εμείς, βλέποντας με όλη τη σημασία της λέξης. Περιμέναμε στα νοσοκομεία την αρρώστια. Βάζαμε αρρώστους μέσα και στις εντατικές, νομίζοντας ότι θα κάνουμε σπουδαία πράγματα. Όμως το πιο σπουδαίο από όλα, το λέμε εμείς μέσα στην εντατική, είναι η πρόληψη κύριε Αυτιά. Και βέβαια οι γυναίκες κύριε Καπραβέλο, οι γυναίκες και οι άντρες μιας ηλικίας, τα ξέρετε με τα PSA και λοιπά, οι γυναίκες με τα δικά τους, όλα, να όλα, προηγηθούν. Κύριε, μπράβο. Οι καρδιοπάθειες, καρκίνοι, ειδικά ο καρκίνος στη γυναίκα, είναι μεγάλες ανακαλύψεις στην ιατρική που μπορούν να προληφθούν, να αντιμετωπιστούν και ακριβώς να αποτρέψουν βλάβες και θανάτους. Τώρα, είναι πάμε... κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά κύριε Αυτιά, δεν είναι μόνο το SMS, είναι και η ανάπτυξη του συστήματος υγείας. Βεβαίως, θα πάμε αμέσως. Θα πάμε γιατρέ μου. Ξέρετε, τώρα, τη νύχτα... το να κάνουμε Excel. Τη νύχτα άνοιξε η πλατφόρμα 18 και άνω. Οι πιτσιρικάδες δηλώσαν αμέσως, κύριε Καπραβέλο. Αμέσως μπήκανε και δηλώσανε. Θέλω το σχολείο σας και ξέρετε τι θέλω. Μου είχατε πει, δεν θέλω να βλέπω νέους ανθρώπους να μπαίνουν στη ΜΕΘ. Δεν το μπορώ, μου είχατε πει. Σε κατηδίαν τηλεφωνήματα. Και η εξέλιξη αυτή σας επιβεβαιώνει, κύριε Καπραβέλο, ότι ο νέος θέλει να ζήσει. Ελάτε. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό αυτό, πολύ ενθαρρυντικό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται σε όλο τον κόσμο να ελέγξουμε αυτή τη μάστιγα. Είναι να πιάσουμε ακριβώς και να σπάσουμε τις αλυσίδες διασποράς αυτού του θανατηφόρου ιού. Οι νέοι μας παίζουν σημαντικότατο ρόλο. Όχι στη νοσηρότητα τόσο κύριε Αυτιά. Βέβαια είναι πολύ άσχημο να βλέπεις νέους ασθενείς να νοσούν. Κυρίως όμως στη διασπορά του ιού παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Έχω δει ανθρώπους να χάνονται ακριβώς από μόλυνση από τα παιδιά τους, ηλικιωμένους, πατεράδες, μανάδες, παππούδες, που σημαίνει αυτή τη στιγμή ο εμβολιασμός σε αυτές τις ηλικίες θα σπάσει μια σημαντικό κρίκο αυτής της διασποράς. Έτσι όπως το λέτε, και είναι η ελπίδα πραγματικά να βάλουμε και να τυθασέψουμε αυτή την παγκόσμια μάστιγα που έχει φέρει αυτή τη στιγμή σε πολύ δύσκολη θέση όλα τα συστήματα, οικονομικά, συστήματα υγείας, όλη την ανθρωπότητα κύριε Αυτιά. Είναι ακριβώς πολύ μεγάλη στιγμή ο εμβολιασμός των πάνω από 18 χρόνων. Όπως το λέτε είναι. Όπως το λέτε. Η ώρα είναι 7:22 πρώτα λεπτά. Έχουμε έναν καταπληκτικό καιρό. Έχουμε κίνηση, παιδιά. Απίστευτη κίνηση στους δρόμους. Κυρία Παπαθανασοπούλου, ξέρετε, ο πρώτος εμβολιασμός, ο δεύτερος που έρχεται για πολλούς. Και με ρωτάνε πάρα πολλοί φίλοι, για το δεύτερο εμβόλιο. Λοιπόν, Pfizer 21 μέρες μετά την πρώτη δόση. Moderna 28 μέρες μετά την πρώτη δόση. Και AstraZeneca 8 έως 12 εβδομάδες
μετά την πρώτη δόση. Πολύ, αγαπητέ κύριε Καπραβέλο, ιδίως γυναίκες που ακούνε πολλά. Ακούνε, διότι οι ειδήσεις δεν κρύβονται. Δεν μπορείς να κρύψεις μια είδηση ότι μια γυναίκα έπαθε θρόμβωση και ψάχνουν να δούνε και πώς και γιατί. Λένε, μπορώ να, αντί για να κάνω έκανα AstraZeneca την πρώτη, μπορώ να κάνω κάποιο άλλο εμβόλιο τη δεύτερη δόση, να κάνω Johnson ή να κάνω Moderna ή να κάνω Pfizer. Τι απαντάμε εδώ, γιατρέ μου? Κύριε Αυτιά, κοιτάξτε, δέχομαι και συμμερίζομαι όλες τις ανησυχίες, ειδικά όταν υπάρχουν κάποιες παρενέργειες, αλλά να μην διωγγώνουμε πολύ το θέμα. Όσοι έχουν κάνει εμβόλιο με την πρώτη δόση και δεν είχαν καμία παρενέργεια, ναι, δεν έχουν κανένα φόβο να φοβηθούν να κάνουν και τη δεύτερη δόση με το ίδιο εμβόλιο και ειδικά με τη AstraZeneca. Όμως η πολιτεία και πολύ καλά έκανε, αλλά και εμείς σαν επιστήμονες με τις μελέτες που έχουμε, ναι, κάνει, δείχνουμε ότι μπορεί να κάνει ένα άλλο εμβόλιο, εφόσον δεν το επιθυμεί. Που σημαίνει ότι αφήνουμε κάποιες επιλογές. Όμως, κύριε Αυτιά, το θρομβεμβολικό επεισόδιο, εγώ στη μονάδα μου, που χάνω συνέχεια ασθενείς, ναι, είναι ένα 20% από τον κορονοϊό. Είναι ένα τρομακτικά μεγάλο νούμερο. Δηλαδή που συμμετέχει πάρα πολύ στη θνητότητα, στην απώλεια ζωής, το θρομβοεμβολικό από τον κορονοϊό. Το θρομβοεμβολικό από το εμβόλιο είναι απειροελάχιστο, κύριε Αυτιά. Δεν είναι αυτό μας ενοχλεί. Και ειδικά αυτούς που ήδη έχουν κάνει τη δόση και δεν έχουν πάθει τίποτα, δεν έχουν, μάλιστα, τίποτα να φοβηθούν να κάνουν τη δεύτερη, ακριβώς, δόση, κύριε τώρα, Αυτιά. Μην τους στρέψουμε σε άλλο εμβόλιο. Έτσι, μπράβο. Είναι η άποψή σας, ιατρική, είναι βάλσαμο αυτές τις ώρες. Αντιλαμβάνεσαι ότι πάρα πολλά μηνύματα από την Κρήτη, πάρα πολλά. Όπως και για σας, κύριε Καπραβέλο, σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό πριν το εμβόλιο, η άποψη του γιατρού, έτσι. Κύριε Καπραβέλο. Ορίστε, δεν κατάλαβα. Πριν το εμβόλιο, αν κάποιος έχει κάποιο νόσημα, με το αίμα του, με την καρδιά του, με τα νεφρά του, με οτιδήποτε άλλο, ρωτάει το γιατρό του και του λέει ο γιατρός τι θα κάνει. Σωστό? Κύριε Αυτιά, ναι, πρέπει οπωσδήποτε το εμβόλιο, ναι, είναι μια ιατρική πράξη. Συστήνεται από γιατρούς. Όλοι αυτοί που ανησυχούν, εγώ θα σας δώσω μια γενική εικόνα. Δεν υπάρχει καμία αντένδειξη, καμία πάθηση, κανένα χρόνιο νόσημα, ναι, που να αποτρέπει τον εμβολιασμό. Μάλιστα. Ίσα-ίσα, ο εμβολιασμός επιβάλλεται διότι ο κορονοϊός και η πανδημία επιδεινώνει όλες τις χρόνιες παθήσεις και κινδυνεύουν περισσότερο αυτοί, σωστό, που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Όμως δεν καταργεί το γιατρό, εννοείται, και ότι καθένας που είναι και μια ειδική περίπτωση πρέπει να τον συμβουλευτεί, έτσι, για το τι πρέπει να κάνει. Ακριβώς. Οπωσδήποτε όμως καμία πάθηση και χρόνιο νόσημα δεν αποτελεί αντένδειξη, κύριε Αυτιά, για τον εμβολιασμό. Επιμένουμε και εμείς, παρόλο που δεν είναι το γνωστικό μας αντικείμενο, γιατί πάλι να επαναλάβω, δυστυχώς, μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας έχουμε ασθενείς βαρύτατα που, μάλιστα, δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, ενώ αν το είχαν κάνει θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, κύριε Αυτιά. Μάλιστα.